Όπως είπαμε στην περασμένη μας ομιλία, ότι έχουμε ορισμένες ερωτήσεις που θεωρούνται σοβαρές και μπορούσαν να βοηθήσουν και άλλους να βρίσκαμε έναν τρόπο να μην συζητούσαμε στη σειρά επί προχάδι, αλλά κάπως επί το πλατύτερο που θα μπορούσαν να ωφελήσουν και άλλους. Έχω κρατήσει μία σειρά εδώ και να μου επιτρέψετε απόψε να παρουσιάσω μερικά εξ αυτών που είναι, όπως είδα, ίσως ερωτήματα και άλλων. Για την αλήθεια, πολλές φορές από την απορία του Α ωφελείται ο Β και τα ανάπαλλη. Μπροστά μου έχω ένα σημείωμα το οποίο λέγει: σε παρακαλώ, μπορείς να μας πεις αν υπάρχει κανόνας και ποιος είναι που να απαγορεύει την Θεία Κοινωνία εις έναν εκ των συζύγων, μη θέλοντα να αποκτήσει τέχνα, χωρίς να θέλει έτερο. Δηλαδή, τιμωρείται ο Α, ο σύζυγος παραδείγματι, διότι η σύζυγος δεν θέλει να ενδώσει να κάνουν παιδιά. Υπάρχει κανένας κανόνας, λέει τώρα αυτός, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, που να με τιμωρεί εμένα, πόσο είμαι σύζυγος αυτής, η οποία δεν θέλει να κάνει παιδιά, ή σαν απαλή, να τιμωρεί την σύζυγο, εφόσον ο σύζυγος επιδενεί λόγο θέλει να κάνει παιδιά, μπορεί να με τιμωρεί. Και αν ναι, υστερεί ή δεν υστερεί ή απαγόρευσε αυτή την αγιαστική δύναμη των μυστηρίων στον θέλοντα την τεκνογωνία, ασφαλώς την υστερεί. Την χάρη εφόσον δεν κοινωνεί, υστερείται αυτός ο οποίος δεν κοινωνεί. Τώρα, η απάντηση είναι στο σημείο αυτό ότι δεν υπάρχει πουθενά κανόν αντικειμενικό εάν συμβεί αυτό το αντρόγενο και δεν θέλει να κάνει παιδιά και ευθύνεται ο ένας να τιμωρείται και ο άλλος ή να μην τιμωρείται ο άλλος. Έχει μείνει έτσι. Όπως δεν υπάρχει και κανόν που να λέγει να κάνει παιδιά. Αλλά το θέμα δεν ήταν ανάγκη να ρυθμιστεί με κανόνα, μια και ο γάμος δεν έχει άλλο σκοπό ή μη την τεκνογωνία. Δεν χρειαζόταν λοιπόν να βρεθεί κανόν να μας επιβάλλει να κάνουμε παιδιά. Τότε για αυτόν τον σκοπό έγινε η γυναίκα στον άντρα και το ανδρόγενο το πρώτο για αυτόν τον σκοπό να ευλογήσει από τον Θεό. Και ευλόγησε αυτό και είπε: αυξάνεσαι και πληθύνεσαι. Δεν είναι θέμα λοιπόν τέτοιο. Ποτέ δεν περίμενε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα τον απεδοκίμαζε ως συνεργό. Δεν τον θέλει τον Θεό, διότι ένας ο οποίος αποφέρει τα παιδιά δεν θέλει τον Θεό ως συνεταίρον. Για τον άνθρωπο τον έκαμε ως συνεταίρον ο Θεός. Για να αυξήσουνε όχι πολυκατοικίες, ψυχές, οι οποίες δεν χάνονται στην αιωνιότητα. Τώρα, να έρθουμε στο ερώτημα εδώ του ανθρώπου αυτού. Το ερώτημα, άντρας είναι η γυναίκα. Τι να κάνω τώρα εγώ? Θα φέρω τον κανόνα της γυναίκας μου? Θα τιμωρηθώ εγώ διότι ανταρτεύω εις τον Θεό και μετατρέπω τον γάμο από αυξάνεσαι και πληθύνεσαι στο ιδονίζεσαι μάλλον μόνο? Θα πρέπει να τιμωρηθώ εγώ? Γιατί εγώ να στερηθώ? Εγώ θέλω παιδιά. Αυτή δεν θέλει. Ή εγώ θέλω παιδιά. Αυτό δεν θέλει. Γιατί εγώ να τιμωρηθώ? Έτσι κάπως πηγαίνει το ερώτημα. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι τιμωρήσεις. Αν εξεταστεί το θέμα όχι από τα κλαδιά αλλά από τη ρίζα, θα βρεις πολλές αιτίες
πώς έφτασες στο σημείο αυτό να αποκοπείς από το Θεό χωρίς να το καταλάβεις. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Νομίζουμε εμείς ότι είναι τυχαία τα γεγονότα, ξέρεις η γυναίκα μου. Τώρα το έβγαλε αυτό το ελάττωμα ή το είχε από τη μάνα του. Το συζητήσατε πριν παντρευτείτε ή κοίταξες μόνο την κρέμα να πάρεις χωρίς να εξετάσεις παρακάτω. Πώς έγινε αυτό? Πού την βρήκε τη γυναίκα? Στον δρόμο? Πού τον βρήκε τον άντρα? Στον δρόμο? Στον έδωσε ο Θεός? Πώς? Έβαλε το χέρι σου μόνο σου? Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να εξεταστούν. Και θα βρεθούμε πολλά πράγματα πίσω. Και θα βρούμε, Κύριε, είμαι άξιος για ό,τι πικραίνουμε σήμερα και για ό,τι απολαμβάνω. Δεν είναι τυχαίο γεγονός τίποτα. Δεν είμαι πνευματικός, ούτε έχω το χάρισμα αυτό της διακρίσεως να μπορώ να σου διαβάσω το ψυχογράφημά σου, όπως διαβάζουν οι γιατροί το καρδιογράφημά μας και μας λένε ότι σ' άλλη καρδιά σου εκεί, έχεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Δεν έχω αυτό το χάρισμα. Αν είχα όμως αυτό το χάρισμα, θέλω να πιστεύω κατά 99% ότι θα μπορούσα να βρω στον άνθρωπο αυτόν την αιτία και δεν θα μιλήσω για αυτό το θέμα και δεν θα παραπονείτε. Μπορεί να μην διατυπώνει παράπονο, μπορεί να διατυπώνει ερώτηση, απλώς περιέργεια να έχει και να μην είναι καν ούτε παντρεμένος ούτε γυναίκα ούτε παιδιά. Όμως είναι ένα θέμα γενικότερο το οποίο πιάνει πολλούς μέσα αυτό. Γι' αυτό πάντοτε ό,τι θα συμβαίνει ανάποδο στη ζωή σας, μην το παίρνετε από εκεί. Δηλαδή, προκειμένου να πάτε στον γιατρό και να του μιλήσετε για κάτι που σας απασχολεί, κάθετε μία ώρα, μία μισή ώρα, δύο ώρες και ακούει το ιστορικό σας. Και με βάση το ιστορικό, βγάζει και έρχεται και βρίσκει να θεραπεύσει. Ψάχνει να βρει την αιτία για να μπορέσει να θεραπεύσει το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε τέτοια σταυροδρόμια, αν όχι στο θέμα αυτό το συζυγικό και των παιδιών, σε άλλες περιπτώσεις που πικραίνονται, που είναι πραγματικά δηλητηριασμένοι και παίρνουν σταυρό και λένε ότι εγώ δεν έφτιαξα τίποτα, προς τι να τιμωρούμε, προς τι να υποφέρω, προς τι. Και εντούτοις υπάρχουν λεπτομέρειες πίσω στη ζωή, τις οποίες εμείς δεν ενθυμούμεθα, εάν δεν μας τις υποδείξει κάποιος. Έρχεται στο νου μου κάτι που διάβαζα όταν διάβαζα τη Διαθήκη του Εφραίμ του Σύρου. Τη Διαθήκη του Εφραίμ του Σύρου υπάρχει κάτι πολύ αποκαλυπτικό για τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις. Κάποτε γράφει στην Διαθήκη του ότι εκατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και δεν πρόλαβε τις πύλες της πόλεως ανοιχτές και έμεινε έξω της πόλεως και μάλιστα σε έναν πολύ γνωστό του τσοπάνο στο Μαντρίτι. Το βράδυ που έμεινε εκεί, που με τα χαρά τον φιλοξένησε ο τσοπάνος, τον Άγιο Γέροντα αυτό, έγινε μια κλοπή στο κοπάδι. Και η αστυνομία που επελήφθη το πρωί της υποθέσεως ενοχοποίησε τον πατέρα Εφραίμ, τον Όσιο Εφραίμ, ότι αυτός από σκοπού επήγε να απασχολήσει τον Τζοπάνο για να βρουν ευκαιρία οι δικοί του να κλέψουν. Και τον βάζουν φυλακή. Τον δικάζουν, σαν να λέγαμε στο αυτόφορο, και πάει στη φυλακή. Ο άνθρωπος είναι αυτός. Όμως πήγε μέσα. Μέσα που πήγε στενοχωρημένος, τον περιέβαλαν άλλοι δύο, οι οποίοι βρεθήκαν εκεί πέρα. Και τον ρώτησαν πώς έφτασε ένα τέτοιος σεβάσμιος άνθρωπος, που η εξωτερική του και μόνο όψη ήταν αρκετή ότι αυτός δεν είναι δυνατόν ποτέ
είτε συνένοχο σε τέτοιο πράγμα. Είπε λοιπόν ότι παιδιά μου, μη σκανδαλίζεστε, άδικα ήρθα εδώ. Δεν είμαι ένοχο. Τότε έδωσε μια ευκαιρία στους άλλους δύο να ανοίξει για αυτή το στόμα του και να πούνε με παράπονο το εξής. Ξέρεις γέροντα ότι και εμείς οι δύο εδώ είναι άδικα. Πώς εσύ που φαίνεσαι άνθρωπος του Θεού δικαιολογείς αυτό, ότι είναι άδικος ο Θεός? Δεν μπορούσε να απαντήσει ο γέρος. Ούτε να πει ότι είναι άδικος μπορούσε, αλλά ούτε και να το χωνέψει μπορούσε ότι ήταν μέσα εκεί. Γιατί είσαστε εσύ εδώ? Λέγει, είναι θα για φόνο ένοχοι που εμείς δεν έκαναμε ποτέ αυτό το φόνο. Όταν είδε λοιπόν το τρίτο παράξενο για αυτόν, τους άφησε και κοιμήθησαν και γονάτισαν. Και πιάνεται τώρα από τον ουρανό. Πες μου, του λέει, Κύριε, τι συμβαίνει εδώ? Είναι αδύνατο να το κυκλοφορήσω αυτό και τα χαλάμε από σήμερα. Ό,τι θέλετε. Εγώ, καλώ. Τι να απαντήσω σε αυτούς? Έχω υποχρέωση να απαντήσω. Είναι άδικα και δεν έχω κανένα λόγο να μην τους πιστέψω. Άρχισε να κλαίει και να προσέρχεται και να περιμένει απάντηση. Σε μια στιγμή, να είσαι ένας κύριος ψηλός, πάει και το χτυπάει απαλά, τρυφερά στον ώμο. Γυρίζει και βλέπει έναν αφαστράποντα ψηλό, προφανώς άγγελος. Του λέει, τι κάνεις, του λέει εκεί, ότι εφέν, λέει, προσεύχομαι. Τι προσεύχεσαι? Προσεύχομαι και ζητώ μια απάντηση. Λέει, στην έφερα την απάντηση, να ακούσω. Σου είπαμε ότι άδικα είναι αυτή. Και εσύ πάλι άδικα είσαι εδώ, δεν οφείλεις τίποτα, κατά παίξεσαι να άδικος ο Θεός. Ξέρεις, του λέει, τι πληρώνεις τώρα εδώ που μπήκες μέσα? Λέει, τι πληρώνεις? Όταν ήσουν, του λέει, μικρός, 9-10 χρόνων, έπαιζε, του λέει, με κάτι παιδιά άλλα. Και πήγε και έλυσε, του λέει, μια μοσκάρα, μια χείρα. Η μοσκάρα αυτή, του λέει, έφυγε, την πήραν οι χασάπηδες, την έσταξαν και κλαίει ακόμη η χείρα αυτή. Αυτή, του λέγει, επί αγάπη του ο Θεός, και θέλησε να αρθείς να ξεπληρώσεις, να μην βρεθείς μπερδεμένος αύριο όταν θα ανεβαίνεις επάνω. Απαντά όσοι. Ώστε το έκαμα, λέει, αυτό και αυτό πληρώνω τώρα. Λέει, ναι. Καλά, του λέγει, εγώ τα πούλησα όλα. Δεν άφησα τίποτα. Και τα μοίρα. Μα αυτά τόσα περιουσία. Δεν πληρώθηκε, του λέει, αυτή η μουσκάρα, τη χρωστάω ακόμη. Λέγει, αυτά τα χάρισε, δεν επλήρωσε. Το χρέος μένει. Προσέξετε λεπτομέρεια. Αυτά, του λέει, τα χάρισε, εκείνα τα οφείλει. Το χρέος, του λέει, μένει. Κόφω. Άρα, θα κάνω το κομμένο. Καλά, του λέει. Εδώ έχει καλό. Αυτή, και όσο λέει που κοιμάται στο πρώτο κρεβάτι, είναι ένοχος για φόνο, δεν έχει έρθει, δεν είναι. Και λέει, δεν έχει κάνει, έτσι. Άκουσε λοιπόν. Αυτός όταν ήταν 25 ετών, βρισκόταν στο ποτάμι και έκοβε ξύλα μαζί με έναν άλλον. Ο άλλος εγλίστρησε και έπεσε στο ποτάμι. Και του φώναξε. Τρέξε, χάνε με. Και αυτός αδιαφόρησε, λέει. Όσο μπορούσε να τρέξει μπροστά, τον πιάσει τον άνθρωπο. Πετάξει κάτω, τον πιάσει τον άνθρωπο. Δεν για το ποτάμι κατά τέτοια έννοια που δεν μπορούσε να κρατηθεί τίποτα και κινδύνευε ο ίδιος, αδιαφόρησε. Και ο φόνος, εξαμελίε, είναι γραμμένος, λέει, στα χαρτιά. Και πληρώνει αυτός ο Κύριος τώρα εκεί. Και μην του κάπου φαίνεται. Με δίκιο ο Θεός. Και τον αγαπά που πληρώνει εδώ. Για να πληρώνει εκεί που δεν πληρώνει. Τώρα μάθει για τον τρίτον. Άκουσε για τον τρίτον. Ο τρίτος ήρθε στα λόγια με έναν άρχοντα
γερόν άνθρωπο του χωριού του και μη δυνάμενος να τον χτυπήσει ή να του κάνει κάτι τι άλλο, κατηγόρησε το κορίτσι του ότι είναι ανήθικο. Και αυτός είναι, λέει, φόνος πνευματικό. Και το κορίτσι έμεινε ανήπαντρο. Πόσον θα έκανε τούτο τ' άλλο, του είπε μία σειρά πράγματα. Είναι ένοχος φόνου, διότι βέβαια δεν εσκότωσε σώμα. Εξετέλεσε ψυχήν όμως και υπόλοιπη στην οικογένεια. Είναι ένοχος φόνου απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Χαίρετε. Έφυγε ο άνθρωπος. Ξυπνάει τον ένα, ξυπνάει τον άλλο. Σκότωσε. Εγώ να το κάτω. Είμαστε ένοχοι. Πώς ήρθε παπά, πώς ήρθε γερατό, είμαστε ένοχοι. Τι του λέει, κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Κόκαλα. Εσύ του λέει, τι κοφάνιζε την ηθική και την οικογένεια και την υπόλοιψη του άλλου, του λέει στο χωριό. Γιατί δεν μπορούσε, του λέει, να του βάλει χέρι και να το κάνει. Ναι. Ναι, αυτά πληρώνω. Και εγώ πληρώνω αυτά. Πράγματι λοιπόν, τρία ημερών είχα έκλειο. Την τρίτη ημέρα ήρθαν απαλλακτικά και για του τρει. Και βγήκανε και οι τρει. Εμείς δυστυχώς, όσον είμαι θα υπέκει, υπέκτηνη μιας καταστάσεως, ζητούμε τώρα εκ των υστέρων, ξέρεις η γυναίκα μου, ξέρεις ο άντρας μου. Πού τη βρήκε ρε κύριε τη γυναίκα, πού τη βρήκε ρε κύριε τον άντρα, ποιος σου τον έδωσε που παρεξήγησε με τον Θεό, πέρα και σταυρό σου. Εσύ το έκανε, εσύ το έφτε. Γονάτι, με τα χέρια μου έφτιαξα τον πειρασμό αυτό κύριε, και στερούμε τη χάρη σου, και στερούμε το σώμα σου και το αίμα σου. Και κοντά σε αυτή θα χαθώ κι εγώ. Σε παρακαλώ. Καμέλαιο, δεν ήξερα. Δεν γνώριζα. Τώρα έμαθα. Σε παρακαλώ. Βοήθησε κι αυτή, βοήθησε και εμένα. Κάμε τον αγώνα σου. Για να κερδιθεί κι αυτή. Ή να κερδιθεί κι αυτό. Δεν έχει φτιάξει κανόνα. Δεν επρόλαβε για τέτοιο πράγμα. Δεν θα δεχόταν ποτέ ότι θα βρεθούν άνθρωποι να μην τον θέλουν για συνεταίρο το Θεό. Όπου δεν έφτιαξε και κανόνα, όπου δεν είπε και ου. Βλασφημίστη, γιατί ποτέ δεν το περίμενε από το πλάσμα του να βλασφημίσει ή οθό. Δεν έφτιαξε. Πως δεν έκανε φορά, πως το περίμενα από σένα ποτέ, ώστε να κάνω απαγορευτική διαταγή για να με σέβεσαι. Πού ακούγεται αυτό το πράγμα. Αλλά το θέλει ο Θεός για τη βία των άνθρωπων κοντά του. Έτσι κάπως αγαπητέ μου ή αγαπητή μου έχει αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν σε απασχολεί. Προσωπικά ή αν διατυπώνεις μία απορία. Νομίζω ότι μπορεί κάτι να διαφωτιστεί ένας άνθρωπος από αυτό το πράγμα. Θα ήθελα δε εκ προημίου να σας πω, έπρεπε ότι εξηγήσει το θέμα ένα μήνα μπορεί να ομιλήσει. Απλώς έδωσα πέντε πράγματα να μπούμε στο νόημα πώς μπορούμε να ξεφύγουμε ή να ελεηθούμε από τον Θεό όταν έχουμε περιπέσει σε έναν παρόμοιο πειρασμό. Μία άλλη ψυχή ρωτάει εδώ, θα ήθελα να μου πείτε αν οι κατάρες πιάνουν. Μα δεν διάβασες ποτέ σου το Ευαγγέλιο? Δεν αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος κατηράσει την ψυχή και εκτηράσει παραχρήμα? Δεν διάβασες ποτέ σου ότι ο προφήτης Ηλίας διέταξε το Θεό να στερέψουν τα σύννεφα και έτσι κατηράστηκε ολόκληρο την περιοχή να μην λέξει 3,5 χρόνια? Υπάρχουν. Όταν είναι νόμιμες οι κατάρες πιάνουν. Όχι όταν είναι άδικες. Φύβωσε η μάνα και καταράται το παιδί άδικα. Δεν πιάνει αυτή η κατάρα. Τρέχει. Γυρίζει σαν άδικη κατάρα, όπως λέγει ο λαός. Δεν πιάνει πουθενά. Δεν πιάνει πουθενά. Φυλάξου, μη σε καταραστεί κανείς. Μήπως αγανακτήσει εναντίον σου κανείς. Μήπως κλήρος αγανακτήσει εναντίον σου. Φυλάξου από αυτό το πράγμα. Δίκαια όμως, που να φταίς. Βάλε μετάνια. Πέτε ευλόγησον. Μη βάζεσαι μακριά. Θα πληρώσεις και στον κόσμο τούτον. Και εκεί θα βρεθεί δεδομένος. Ισχύουν ότι δικαία αγανάκτηση, πολλές φορές το βλέπουμε αυτά τα πράγματα στους γονείς μας,
όταν οι γονείς μας εγκατελείψησαν παροιμήν ή όταν εμείς εγκαταλείψαμε τους γονείς μας για τον άλφα ή δίτα λόγο, που πικράναμε ξέρω εγώ τι και μας κατηράστησαν, έρχεται η κατάρα. Έπιασε η κατάρα, η πάση, η αφορισμό, η πάση να επέμβει ο Θεός στην περίπτωση αυτή. Θυμάμαι μια περίπτωση ενός πολύ πλουσίου στην Πελοπόννησο. Δεν θέλω να σας πω, διότι είναι ήδη μακαρίτη. Όμως, είναι γνωστό, όμως, οι γονείς του, παρότι είχε τόσες λίρες, που έβαζε την κλίτσα του, αν είναι δυνατόν, να ταθεί η κλίτσα στις λίρες. Φανταστείτε πόσες είναι. Και του είπε, διότι την ευλασφήμισε τη μητέρα του κάποτε, τον κατηράστηκε και του έκανε, του φύσηξε το χέρι μπροστά της. Του λέγει, έτσι να γίνουνε. Και έτσι έγιναν. Αυτό, τι ο Νάσης, τι Ρούσβελ, τι δεν ξέρω, όχι Ρούσβελ, πώς τον λέει τον άλλο. Ροκφέλερ, τι. Έφτασε να τρέφεται αγαπητή μου προλίγο να πέθανε με ντομάτες υπόλοιπα από τις ντοματιές της περιοχής. Αυτό φάνηκε. Έπειτα από το φύσμα που του έκανε η μητέρα του, γιατί τον βλασφήμισε και την κακομετακυρίστηκε. Γι' αυτό δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, μας προτρέπει να προσέχουμε να αντλούμε από τις ευχές των γονέων οι οποίες στηρίζουν οίκον. Πολλοί άνθρωποι που έφυγαν με την ευχή του γονιού, πήρε παιδί μου χώμα να πιάνεις και μάλαμα να γίνεται. Δεν έφυγαν ποτέ κάτω από την ευλογία αυτή του Θεού. Αλλά δεν τα προσέχουμε αυτά όσο πρέπει. Πιάνουμε δυστυχώς. Γι' αυτό είναι θέμα εξομολογήσεως. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει. Έχουν κατηραστεί δικαιολογημένα, έχουν φύγει. Θα μου πείτε, έπρεπε να με κατηραστεί. Κανονικά δεν έπρεπε. Ευλογείτε και μη καταράστε. Γι' αυτό θα τα βρει μπροστά. Αν δεν μετενόησε, αν δεν εξομολογήσει. Άρα και εσύ είσαι δεσμευμένος όμως. Δεν απαλλάσσε. Είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει. Υπάρχουν πολλές τέτοιες λεπτομέρειες και στα σπίτια δηλαδή στις οικογένειες και έξω γενικότερα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Είναι βέβαια μερικές εξαιρέσεις σε κάθε τι σε όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αν με καλούσε κάποιος να του πω μια εξαίρεση, παραδείγματι. Θέλω εγώ, παραδείγματι, να γίνω κληρικός. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου με δυσκολεύουν με φθηνήν κατάρα. Αυτή η κατάρα δεν πιάνει. Καταλάβατε, αυτή η κατάρα δεν πιάνει. Θέλει η κόρη, ο γιος μου να γίνει μοναχός. Εγώ θα του πω την ευχή μου δεν θα την έχει. Την κατάρα μου θα έχει, εάν πας. Δεν πιάνεται η κατάρα μου. Δεν λαμβάνετε υπόψη. Είναι άλλα τα θέματα τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην συγκρουστεί ούτε με κληρικό ούτε με τη γονή σου. Και τους γονείς σου, τους αρτικούς, και τους γονείς σου, τους πνευματικούς, θα πρέπει να τιμήσει με υπομονή. Αν για τον άνθρωπο ή δίτα λόγο, ένας άνθρωπος, έφτασε στο σημείο, ώστε να γίνει αιτία να τον καταραστεί κάποιος, πρέπει να τον απασχολεί. Να μην του πηγαίνει ύπνος, γιατί ξέρετε ο θάνατος, είναι κάτι το απρόπτωμα. Σε έναν ανύποπτο χρόνο, σε κλάσμα δευτερολέπτου φεύγεις.
Και αν φύγεις δεσμένος, πού θα βρεθείτε να τα πείτε, πού θα διπλωθεί το ευλόγησο και πού θα πει ο Κύριος παιδί μου. Πού θα το βρει αυτό. Γι' αυτό να φοβηθείτε εάν έχετε έρθει ποτέ σε λόγια. Και δεν ξέρω εάν έχετε προσέξει μία ευχή που υπάρχει στην εκρόσιμον ακολουθία, την οποία επιλαμβάνεται ο αρχιερέας ή υποκατάραν, ο νέος, κλήρου κλπ, ιερέως, υπέπεσε κλπ. Τη διαβάζει μόνο ο αρχιερέας. Δηλαδή να λέει, τη διαβάζει μόνο ο Χριστός. Τόσο σοβαρό θέμα είναι. Γι' αυτό, με συγχωρείτε, χωρίς πάλι επαναλαμβάνω, να εξαντλώ το θέμα, απλώς λέγω ότι η υπόθεση είναι σοβαρά και πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν προσέξει. Μιλούσα προχθές στο επιτελείο, Δετάρτη. Και μιλούσα περί βλασφημία. Ήταν το θέμα αυτό του μηνός, είναι να μιληθούν στρατικές μονάδες περί βλασφημία. Και εκεί είπα, θυμάμαι έτσι στο νου μου τώρα, που μία κυρία η οποία είτε έγκυος 4 μηνών, κατηράστη το παιδί της μέσα στη δουλειά της, που γινότανε αιτία να υποφέρει αυτούς τους μήνες. Και η κατάρα ήτο να μπει ο διάβολος μέσα του και μόνον όταν συναρθούν όλοι οι ιερείς με τον αρχιερέα της Μητροπόλεως και διαβάσουν το τετραβάγγελο και πούνε το αμήν, τότε να βγαίνει. Το σημείωσε ο λεγάμενος, το σημείωσε. Και δεν μπήκε αμέσως, έγινε το παιδί και όταν έγινε 2-3 ετών έπαιζε απέξω στην αυλή, παρουσίαση μητρός, μαύρος γάτος έρχεται και μπαίνει μέσα στο παιδί. Πάρκε το παιδί να αφρίζει, να χτυπιέται, να φωνάζει, έρχεται ο ιερέας να διαβάσει κλπ. Απαντά το δαιμόνιο. Δεν βγαίνω, μου το έδωσε η ιδία το κατηράστη να μπω μέσα της. Από 4 μηνών είναι δικό μου, αλλά τάξα να το μεγαλώσει λίγο. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε. Έφτασε η υπόθεση μέχρι τον Μητροπολίτη, αλλά δεν μπορούσα. 3 μήνες χρειάστηκαν για να μαζευτεί ο κλήρος. Τότε ένα ήταν άρρωστος, τότε άλλο ήταν με άδεια κλπ. Για να διαβαστεί το τετραβάγγελο, να βγει ο διάβολος από μέσα, διότι κατηράστη το σπλάχνο της η μητέρα, διότι υπέφερε εξ αυτού. Στη συνέχεια βλέπω μία άλλη ερώτηση, η οποία λέγει το εξής. Το Ευαγγέλιο λέγει, αναφέρει ότι βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Είναι εκ των 12 ή εκ των 70 αποστόλων. Γιατί δεν είναι μεταξύ των 12. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Πράγματι δεν αναφέρεται στους 12 αποστόλους. Είναι όμως τους μαθητάς. Άλλο οι Απόστολοι, εκκλήσαν Απόστολοι, είναι οι 12. Αλλά μαθητέ είναι πολλοί. Είναι μεταξύ των μαθητών αυτών, ο Ναθαναήλ. Θα μπορεί κανείς να το βρει στο 21ο κεφάλαιο, στίχος 2 του Ιωάννου. Εκεί θα τον βρει τον Ναθαναήλ, που είναι από την Κανά και τα λοιπά, και εκεί θα δει ότι είναι ένας των μαθητών. Απόστολοι εκλήθησαν οι 12, που το αναφέρει αυτό το περιστατικό ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στο 13ο κεφάλαιό του. Και θα δείτε ποιοι ονομάστηκαν Απόστολοι. Γι' αυτό ακριβώς δεν τον βλέπετε εκεί που περιμένατε να τον δείτε. Η άλλη ψυχή ρωτά το εξής. Θα μας υποχρεώσετε για το άξιον εστί της Πανάχραντης. Πώς έχει γίνει και πού υπάρχει. Αυτή βέβαια είναι μια υπόθεση που έχει σχέση με το Άγιον Όρο. Υπάρχει πράγματι εικόν η οποία υπονομάζεται άξιον εστί. Και έχει βέβαια κάποια ιστορία. Είναι συνδεδεμένη εκεί με ένα κελί σε μια περιοχή που λέγεται η περιοχή του Άδυν, του Ψάλιν. Η εικόνα αυτή έχει έρθει σαν Αθήνας επί ημερών Παύλου Βασιλέως. Βρίσκεται σήμερα στο Σύφρονο, πίσω από την Αγία Τράπεζα,
και η αιράμονη του, του Πρωτάτου, στο Άγιον Όρο, των ναών του Πρωτάτου, που είναι στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρου. Η υπόθεση, για αυτούς που δεν ξέρουμε, οι κύριοι που έχουν πάει εκεί ίσως ξέρουν και το ιστορικό, έχει ως εξής. Ήθιστε κάθε Σάββατο βράδυ όλοι που είναι γύρω από τα κελιά να πηγαίνουν στο Καθολικό, στις Καριές, να κάνουν την αγρυπνία τους εκεί. Γιατί εκεί γίνονται πάντοτε με αγρυπνία τα πάντα. Δεν έχουν ημέρα λειτουργία. Αρχίζει από το βράδυ στις 9 και μπορεί να τελειώσει την άλλη μέρα στις 12 το μεσημέρι. Αλλά είναι νύχτα όλα. Έφυγε ο γέροντας από το κελί και στο κελί άφησε έναν υποτακτικό. Ο γέροντας έφυγε να πάει να συμμετάσχει ως αντιπρόσωπος του κελιού στο Καθολικό, το Σάββατο το βράδυ. Όταν έφυγε ο γέροντας, ο υποτακτικός εδέχτη την επίσκεψη ενός άλλου μοναχού. Τον παρακάλεσε να μείνει μαζί του το βράδυ εκείνο, πράγματι έμεινε, φιλοξενήθηκε, και την ώρα που σκόνονται αυτοί στη μία η ώρα, σηκωθήκανε να κάνουν τον κανόνα τους. Όταν έφτασαν στο σημείο της Παναγίας μας, αυτός ο φιλοξενούμενος ο άλλος, πήγε να πει τον τιμιωτέραν, τον χερουβίμ και δοξιωτέραν να συγκρίνει σε Ραφίμ. Τον διακόπτει ο ξένος και του λέγει ότι σου του λέγει να ψάλεις έκτητα του Θεοτόκου. Και άρχισε, δεν ξέρω, Λάγιος Δεύτερος είναι, δεν το ξέρω τον ήχο εγώ να τα πω, τα κατέχω τα πράγματα, και άρχισε στον ήχο που το ψάλουνε να ψάλει άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε Θεοτόκον κλπ. Και έπειτα να προσθέτει τη μία τέραν, τον χερουβίν κλπ. Άκουσε αυτός τώρα καινούργια λόγια, μέλος που δεν το εδώ απέρριπτε το αυτοί, αλλά το ρούφαγε η ψυχή, και τον παρακάλεσε να του το γράψει, να το λένε και αυτοί, γιατί μέχρι τώρα δεν το λέγανε. Του ζήτησε χαρτί και μολύβι, ούτε χαρτί είχε, ούτε μολύβι είχε, να δώσει στον ξένο να του γράψει, να το πει στο γέροντα το πρωί. Βγαίνει ο φιλοξενούμενος έξω και παίρνει μια πλάκα που ήταν εκεί πέρα και κάνετε με το δαχτυλό του επάνω και γράφει σαν να έγραφε σε προζύμι και γράφει το άξιον εστίνος αληθώς κλπ. Πολύ έτσι ακολουθία, είπανε τα σχετικά και απευθύνθη αυτό με την σκέψη και με την δικαιολογία να τρέχει δρόμο. Αυτό τώρα πιπίλιζε μέσα στο νου του τα λόγια εκείνα, είδε ότι έγραψε επάνω με το δαχτυλό του, άρχισαν ερωτηματικά μέσα του και κοίταζε να θυμάται τον ήχο μέχρι που να έρθει ο γέροντας. Ήρθε πράγματι ο γέροντας, τον βρήκε αναστατωμένο. Εν πάση περιπτώσει, μίσα στα πολύλογο, του είπε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό έγινε. Και το αποτέλεσμα είναι, του δείχνει και την πλάκα, στην οποία είχε γράψει με το χέρι του, το άξιον εστίνος αληθώς και τα διάφορα. Μπροστά στην εικόνα την οποία εξάλλει το πρώτον, το άξιον εστί, από άγγελο, γιατί άγγελο σε στάλει, και άγγελο το έδωσε, είναι πρόσβο, είναι από τον ουρανό αυτό, δεν το φτιάξαμε εμείς εδώ κάτω. Διότι εξέλει το πρώτο μπροστά στην εικόνα αυτή του άξιονεστη, λέγεται εικόνα άξιονεστη. Το λιθάρι αυτό έτρεξε να γνωστοποιήσει επάνω στην κοινότητα και στον πρώτον και στους άλλους το γεγονός και μετέφεραν το λιθάρι αυτό επάνω στον ναό του Πρωτάτου και από εκεί έφυγε δεόντος και μετεφέρθη εις την Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει στο Άγιον Όρος η πέτρα αυτή. Όπως πολλά άλλα κοιμήλια, ο ακάμψινος στέφανος του Κυρίου μας, το ποτήρι από το φρέαρ του Ιακώου, όπου μίλησε με τη Σαμαρίτιδα, όλα αυτά, Άγια Λείψανα κλπ, έχουν μεταφερθεί στη Βασιλεύουσα. Αυτό είναι το περιστατικό γύρω από την υπόθεση του Άγιον Όρος. Εάν θέλετε δε περισσότερα γύρω από την υπόθεση αυτή ή γύρω από το πώς πήγε η Παναγία μας επάνω, τι μεσολάβησαν κτλ. Και γιατί λέγεται περιβόλη της Παναγίας και κάτι άλλο,
θα διαβάσω το ένα βιβλίο που κυκλοφορεί που λέγεται Πλατήτερα. Εκεί μέσα θα μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες γύρω από την Παναγία μας και από πολλές εικόνες που υπάρχουν στο Άγιο Μέρος που έχουν κάποιο προσωπονημία, αλλά δεν ξέρουν το περιστατικό γιατί τη λένε φανερωμένη παραδείγματι, γιατί τη λένε γλυκοφιλούσα, γιατί τη λένε πορταΐτισσα, γιατί τη λένε ελαιοβρύτισσα. Υπάρχουν περιστατικά, θαυματουργικά γύρω από αυτά τα ονόματα, γιατί λέγεται εσφαγμένη. Είναι υπόθεση πολύ. Που αν επιτρέψει ο Θεός και ζήσουμε κανένα 200 χρόνια, θα τα πούμε και αυτά. Τώρα τα προλαμβάνουμε. Μια άλλη ψυχή ρωτάει και αυτή με τη σειρά της, γιατί λιβανίζουμε τις εικόνες. Στην πραγματικότητα, στην ουσία, δεν λιβανίζουμε τις εικόνες. Λιβανίζουμε τα πρόσωπα που είναι στις εικόνες. Τα εικονιζόμενα πρόσωπα λιβανίζουμε στην ουσία. Βέβαια, ορισμένοι βλέπουν ξύλα, άλλοι βλέπουν ψηφιά, άλλοι βλέπουν χρώματα, άλλοι βλέπουν είδωλα, όπως λένε οι Προτεστάντες και οι Ιεχωβίτες. Αλλά είναι το ίδιο το πρόσωπο. Το ίδιο το πρόσωπο. Μεταφέρει τον άνθρωπο στο πρωτότυπο εικόνα. Η εικόνα είναι Ευαγγέλιο το ξύλο. Όπως έχουμε Ευαγγέλιο στο χαρτί, έχουμε και Ευαγγέλιο με ψηφί. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Ότι την ώρα της Σταυρώσεως παρέστη η Παναγία μας στα δεξιά και ο Αρχάγγελος στα αριστερά. Το λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν τώρα ο εικονογράφος το παίρνει αυτό που λέει ο λαογράφος και το κάνει εικόνα και βλέπει στα δεξιά την Παναγία, στα αριστερά τον Ιωάννη και στο μέσο. Υπενθυμίζει το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων και των επιλυσμών. Το Ευαγγέλιο είναι γι' αυτό ακριβώς ο Σατανάς επιτρέπει να έχει ο Προτεστάντης τον πατέρα του στο σπίτι φωτογραφία, να έχει τη μητέρα του, το γιο του και πολύ κάνει, καλά κάνει. Αλλά δεν μπορεί να έχει τον Χριστό του, δεν μπορεί να έχει τους Αγίους, δεν μπορεί να έχει την Παναγία. Αυτούς τα θεωρεί ρελατρικά πράγματα αυτά. Όταν βλέπετε μία εικόνα, να βλέπετε το πρόσωπο. Και μη σας βάζω όταν αναλύωτε τις εικόνες από το σπίτι. Μόνο εκείνο που θα ήθελα να πω, χωρίς να είναι αυτό διαταγή, αλλά απλώς υπενθύμηση, να είναι τα εκλεκτική στις εικόνες μας. Οι εικόνες μας είναι δυνατόν να είναι βυζαντινές, διότι διδάσκουν. Οι άλλες είναι σαρκικές εικόνες. Δεν είναι πνευματικές εικόνες. Αυτό, αν μπορείτε, σιγά σιγά αντικαταστήσετε τις εικόνες αυτές τις πρόθυρες του εμπορίου με σοβαρές εικόνες. Κανένα δεν θα αυτοκίνει όταν κάνει τη φωτογραφία της μητέρας του, του πατέρα του, ενός ευεργέτου του. Κανένα δεν θα αυτοκίνει ποτέ να ξαφτωθεί στον δρόμο εξαιτίας που φτιάξανε της οικογενείας των υπροσφυλών των προσώπων την εικονογραφία του. Όλο μάλλον δεν πρόκειται να αυτοκίνουν εάν κάνουν εικόνες ανάλογες, κατάλληλες που προκαλούν το δέος όταν στέκεται μπροστά τους. Ο Σατανάς δεν τη θέλει την εικόνα, διότι υπενθυμίζει. Μου έγραφε μια ψυχή, δεν έχω το γράμμα μαζί, δεν είχα την πρόνοια, να στο φέρω να το διαβάσω. Που μιλούσα στο εξωτερικό, μίλησα εκεί, είναι προτεσταντισμός. Πηγαίνει 600 κηρύγματα το 24ωρο, κλείσινε κεφάλου κατά της Ορθοδοξίας. Με τίποτα όρθιο. Και μίλησα και περί εικόνων και λοιπά, και όταν πήγα στην Αμερική και επέστρεψα ξανά στο Μόντρεαλ, έφερα από την Αμερική βυζαντινές εικόνες και εμοίρασα όσους μπορούσα. Απ' από ένα Χριστό και από μία Θεοτόκο σε ορισμένα σπίτια, όσους μπορούσα να μεταφέρω από τον Πόστον να φέρω στον Καναδά. Μία οικογένεια, παρότι ομιλία προσφυλής, δεν επήρε. Από ευγένεια δεν μου ζήτησε, όπως οι άλλοι έπεσαν επάνω να μου τη σκίσουνε, με πρώτη να τη μοιράσω. Κάνεις από μακριά.
Και έπειτα από πολύ καιρό, μάλιστα προ 2-3 μηνών, μου έγραψε ένα γράμμα έτσι Πλαγίου Τετάρτου, κατά κάποιον τρόπο, ότι σε όλα τα σπίτια που πηγαίνω, βλέπω την Παναγία μας, την κυρά μας, την κυρά μας. Βλέπω την κυρά μας εκεί και εγώ, αν θα θέλατε και μπορείτε, και μου λέει και τι θέλει. Εγώ ρώτησα και έμαθα ότι αυτό που μου ζητάει ήταν μία εικόνα που είχε βγει όταν έπεσε η Κύπρος που υπάρχει στο Βυζαντινό Μουσείο του Κυρίου μας και της Παναγίας μας. Μεγάλες εικόνες, ερώτατε. Έσπεσα λοιπόν να πάρω από εκεί ακριβώς αυτό που ζητούσε, ήξερα, γιατί μου είπε υπάρχει και στο τάδε ημερολόγιο, και βρήκα. Έκανα αναφωνή, πήρα αναφωνή, έβαλα μέσα. Και δεν ξέρω, μέσα 4 ημέρες έφτασαν το Καναδά, πέντε 15 ημέρες. Έφτασαν. Και μου γράφει λοιπόν τώρα, σε ευχαριστεί, και τι έχει κρεμάσει. Εγώ θα έκανα και εγώ τη δικιά μου την εξυπνάδα, και λέω πρόσεξε να πάω να διαλέξεις κάδρα σοβαρά κατά αναλογία της κυρίας μας. Πάω σε ένα πεζό πράγμα, και μου γράφει λοιπόν ότι πήγε, βρήκε ένα που ταιριάζεται αυτά. Εκείνο που θέλω, σε έκανα όλα την παρένθεση να σας πω το εξής. Θέλω να πιστέψετε, λέει κύριε Παναγόπουλε, δεν πέρασα ποτέ από εκεί και να μην σταθώ να της πω κάτι. Δεν πέρασα ποτέ από εκεί και να μην σταθώ να πω στον Χριστό μου ένα ευχαριστώ. Όσες φορές, λέει, μπαίνω και βγαίνω από εκεί μπροστά και έχουμε και κάτι λέω. Και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό θέλω να μεταφέρω. Πάρα ίσως να είστε σάλτσα και περιτά. Πετάξτε. Αυτό θέλω να μεταφέρω. Όταν μπαίνεις λοιπόν στην πόρτα και βλέπεις την κυρία να της κάνεις υπόκληση και να της λες σε ευχαριστώ που με γύρισες πίσω. Γιατί υπήρχε εκλογή να μην γυρίσεις πίσω. Και όταν πρόκειται να βγεις, να την παίρνεις κοντά σου, ευλόγησε με να βγω. Και εδώ με τη μικρή παρένθεση έρχεται κάτι άλλο στο νου μου. Μια άλλη παρένθεση. Σε ένα χωριό, ένας πατέρας, μυαλωμένος πατέρας, στο χώρο είχε μια εικόνα της Παναγίας μας και επέβαλε στα παιδιά του τα μικρά που δεν ξέραν ακόμη αν είναι Παναγία και ποια είναι και τι κάνει και τι ρόλο παίζει εκεί. Όταν θα βγαίνουν από το σπίτι θα τις κάνουν υπόκληση χωρίς τίποτα και όταν θα εισέρχονται θα τις κάνουν υπόκληση. Δεν θα βγει κανένας έξω και θα μπει κανένας μέσα αν δεν κάνει υπόκληση την Παναγία. Αυτά εσυνήθισαν τώρα τα παιδάκια και που εισήρχοντο και που εισήρχοντο έκαναμε την υπόκληση στην Παναγία. Το χωριό ήταν σε δύο πραμί. Πλεύρα από εδώ, πλεύρα από εκεί. Μέση-μέση περνούσε ένα ποταμάκι ξηροπόταμο που κατέβαζε καμιά φορά τα χήμαρα. Και ήταν μια ξυλίνη γέφυρα που ένωνε τα δύο. Το σχολείο ήταν στο απέναντι μαχαλά. Και τα παιδάκια που από εδώ μαχαλά περνούσαν και πηγαίνουν από εκεί. Μια μέρα έπιασε μια πολύ δυνατή βροχή πριν φύγουν για το σχολείο. Εν τω μεταξύ σταμάτησε, αλλά εκατέβασε το ποτάμι αυτό. Τα παιδιά ξεκίνησαν τώρα να πάνε στο απέναντι μαχαλά. Όταν πέρασαν να πάνε από τη γέφυρα και είδανε που έφερνε ξύλα, πράγματα κάτω, εστάθηκαν να πάνε στη γέφυρα και σαν παιδιά άμυαλα όλα άρχισαν να πεινώνται. Έκαναν λοιπόν, ξέρω εγώ, δίκτα και γερή φαινεγάφη, σπάει η γέφυρα και πέσουν τα παιδιά στο ποτάμι. Πλήγησαν όλα και μεγαλύτερα από τα παιδάκια αυτά, πλην τα δύο αυτά του σπιτιού εκείνου. Έφτασαν οι μανάδες, έπειτα, τραβούσαν τα μαλλιά τους και φώναζαν κλπ. Αυτά πιο κάτω πιαστήκανε σε κάτι κλαδιά στην άκρη το ποταμάκι και πρόλαβαν οι χωριανοί και πήγαν και τα ανέσυρα. Έρχεται λοιπόν και μια που πήγαν στην υγεία δυο παιδιά, που ήταν διπλάσιο από αυτά τα παλικάρια. Και ρωτούσε και έλεγε τώρα, πες μου λέει παιδί μου, ο δικός μου πνίγηκε που είναι δυο φορές από εσένα και ο άλλος. Εσύ, πώς δεν πνιγήκατε, τα απαντάω μικρός και λέει. Θεία λέει, μαζί πέσανε κάτω λέει, όλοι λέει. Αλλά εμάς λέω, όταν πέσαμε κάτω, ήρθε λέει μια γυναίκα λέει και μας έφτασε. Ποια γυναίκα παιδί μου,
την έχει φωτογραφία ο πατέρας μου στο σπίτι. Και μας έχει πει όταν περνάμε να κάνουμε έτσι. Και όταν γυρίζουμε να κάνουμε έτσι. Αυτή ήρθε και μας έπιασε και μας έφερε εδώ και μας είπε. Κρατηθείτε καλά, θα έρθουν τώρα να σας πάρουμε. Αυτή λιβανίζουμε εμείς. Δεν λιβανίζουμε το ξύλο. Δεν λιβανίζουμε το τζάμι. Δεν λιβανίζουμε το ψηφί. Δεν λιβανίζουμε το χώμα. Αυτή λιβανίζουμε, την κυρία λιβανίζουμε. Ένα ακόμη, στην πόλη, έχει λάβει χώραν αυτό. Ένας Εβραίος είχε νοικιάσει το σπίτι του στο χριστιανό. Έφυγε ο χριστιανός κάποτε, όμως τα μάζεψε όλα και κάποια γωνία εκεί επάνω είχε ξεχάσει μια μικρή εικονίστα της Παναγίας μου. Ήρθε ο Εβραίος, μπήκε μέσα, εγκατεστάθη και το δεύτερο βράδυ είχε καλέσει κάτι φίλοι του να φάνε, να γλωτίσουν, να στεϊστούν. Όπως εκάθιντο, σε μια στιγμή έπεσε νεκρική σιγή. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί μιλάτε κλπ. Και του έδειξαν και του είπανε ότι εφόσον είσαι και εσύ από αυτούς, πώς μας κάλεσε εδώ και τι κέφι να έχουμε. Από ποιους είναι. Από αυτούς εκεί. Και δείχνουμε την εικόνα της Παναγίας μας, την μικρή την οποία είχε ξεχάσει. Αυτός αντελήφθη περί εκείνης πρόκειται. Όχι λέει. Δεν είμαι εγώ το λέει. Και ας αποδείξω λέει, περιμένετε. Εδώ έμενε από αυτούς και το ξέχασε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και βάζει ένα τραπέζι, μια καρέκλα και φτάνει την εικόνα της Παναγίας μας και την πηγαίνει απάνω στο τραπέζι του, μπροστά σε αυτού. Και παίρνει ένα μαχαίρι που είχε εκεί πέρα μικρό και στέκεται για να σας δείξω, λέει, ότι εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτά και τα μισώ και χτυπάει με το μαχαίρι την εικόνα. Και ο εικόν πέταξε αίμα και τις κατέχρισε όλοι. Σας πω κι άλλο. Θα κρυφτείτε άμα σας πω το άλλο. Ακούστε. Πώς είναι αυτό, ναι. Μια. Στην πόλη κι αυτό. Πήγε ένας χριστιανός σε έναν Τούρκο κρεοπόλη να πάρει κρέας. Ο κρεοπόλης ο Τούρκος είχε δύο κρεακοτοκόπια. Ένα χοντρό κούτσουρο μεγάλο από δέντρο, το οποίο έκοβε τα χοντρά. Είχε και ένα άλλο, 40 και 60, τόσο χοντρό, 8 πόντους, 5, 7, δεν ξέρω, το οποίο επάνω έσπαγε τα μικρότερα. Κάνα κεφαλάκι, ξέρω εγώ, κάνα πόδι κτλ. Αγόρασε κρέας, πάει να του ζυγίσει αυτός και να πληρώσει. Εν τω μεταξύ, είδε αυτό το ξύλο, το τετράγωνο που έκοβε τα λεπτότερα κρέατα επάνω. Και του ήρθε μέσα του να του το ζητήσει να το πάρει. Και να το πληρώσει όσο του ζητήσει. Και του είπε λοιπόν στη γλώσσα του, αυτό δεν μου το πουλά που έχω τόσο ανάγκη που πηγαίνει σε κάποιο μέρος που θέλω. Του είπε κάποιο νούμερο αυτός χρήματα, του τα έδωσε και χωρίς συζήτηση όπως ήταν ματωμένο κλπ. Το έβαλε σε ένα σακούλι μαζί με το κρέας και έφυγε για το σπίτι. Έφυγε στο σπίτι και το πλένει αυτό. Και τι αποκαλύπτεται, ότι ήταν μία, όχι απλώς βυζαντινή, εικόνα της Παναγίας μας. Ερώτα. Και την είχε αυτός ανάποδο εκεί και έφυγε κρέας επάνω. Ματωμένη, φρισμένη πράγμα. Την καθάρισε λοιπόν με δέος, με προσοχή κλπ. Την περιποιήθηκε όσο μπορούσε και την ανήρθισε μέσα στο σπίτι του, στη σάλα όπως τα λέγαμε. Και την καμάρωνε. Με λίγες μέρες εκάλεσε μερικούς φίλους του. Γιατί πήγανε στο σπίτι, η σύζυγος δεν είχε τόσο σε υγεία. Και είπε σε αυτούς, κάνετε τσιγάρο εσείς, εγώ θα πάω να βοηθήσω να φέρω γρηγορότερα, κάνα μεζέ, κάνα ποτήρι κλπ.
Πράγματι, όταν εγύρισαν, εγύρισε αυτός, του λένε, τι είναι αυτό, του λέει. Τι αριστούργημα είναι αυτό. Πού το βρήκες αυτό. Κάτι ρε σιγάρι, θα σας πω, θα γύρισω. Πήγε λοιπόν, φέρνει και τα υπόλοιπα μέσα για να καθίσουν όλοι μαζί. Και άρχισαν στο ξυπωρί που ευρέθηκε η εικόνα. Ότι είχε πάει στο τάδε μαθαλά να πάρει κρέας, βρει το Τούρκο, έτσι πράγμα το πήρε και το έφερε εκεί. Πω, θάμαζαν αυτοί. Ομιλεί η εικόνα τώρα. Και παίρνει το λόγο και λέει. Εάν με έφερες εδώ για να με λιβανίζετε με το λιβάνι του διαβόλου, προτιμώ το κρεατοκόπι του Τούρκου. Τώρα, αμέσως. Το λόγο για τα δικά μας τα σπίτια. Μπαίνεις μέσα, τα εικονίσματα μέσα σε κατοίκον εκκλησία, όπως θα πρέπει να λέγεται, και νομίζω ότι μπαίνεις σε τεχέ. Και η δεσποινή, και η κυρία, και ο σύζυγος, και οι νέοι, και οι μουσαφιρέοι, και οι φίλοι, και οι φιλενάδες, λιβανίζουμε με το λιβάνι του διαβόλου και σηκώνουμε. Ένα ακόμη, για την αξία της εικόνας. Ένας μοναχός, επί 55 έτη, πάλευε με το διάβολο κατά της πορνείας. Ήταν πλέον 80 ετών. Μια μέρα λοιπόν του παρουσιάστηκε έτσι σαν εμφανός. Και του λέει ο γέρον. Γεράσαμε, του λέει, και οι δύο βρεθρες κατάρατες, 55 χρόνια με παλεύει, δεν θα μ' αφήσεις επιτέλους. Και λέει, αν μου υποσχεθείς κάτι που θα σου πω, θα κάτσω. Και μη σε κάτσε. Πες μου, του λέει, τι υπόσχομαι, θα το κάνω. Θα πετάξεις αυτό το ξύλο από μέσα εδώ. Είχε την εικόνα της Παναγίας μου. Αυτό το ξύλο, θα το πετάξεις, του λέει, από εδώ πέρα μέσα. Και θα σταθείς. Πού είναι τα πλάσια. Δεν μπορείς να φανταστεί τι θα του έλεγε. Πώς θα φανταστεί να βγάλει την Παναγία έξω. Όμως τώρα του είχε υποσχεθεί. Το παθιστά τον ηρώδη. Ο οποίος είχε υποσχεθεί να δώσει το εμείς. Αλλά αυτό σταμάτησε. Όταν άκουσε λοιπόν αυτό, ότι τον έβαλε να βγάλει την εικόνα έξω, δύο μέρες άδεια του λέει. Δεν σου απαντώ. Ναι, σηκώνεται λοιπόν και φεύγει στην έρημο. Και πάει και βρίσκει άλλον διακριτικό άνθρωπο και του πέφτει στα πόδια του, λέει: σώσε με. Αυτό και αυτό έκανα. Είπα προκαταβολικό ότι θα κάνω κάτι στον διάβολο, αλλά ο διάβολος μου του λέει να βγάλω την εικόνα της Παναγίας μου στο κελί. Λάθος, του λέει: έκανε, μην το κάνεις όμως, προτίμησε στην κόλαση με την Παναγία μαζί. Παρά στο παράδεισο με το διάβολο που λέει μαζί. Και γύρισε πίσω και του λέει, ψήσε με εδώ. Δεν πρόκειται να τη βγάλω την Παναγία έξω, την εικόνα έξω. Η εικόνα λοιπόν δεν είναι ότι θυμιάζεται η εικόνα. Το εικονιζόμενο πρόσωπο, αυτό είναι. Και ένα ακόμη να το βάλουμε μέσα σε αυτό. Ο εξάψαλμος είναι κάθε ψαλμός. Όχι. Ψάψαλμος είναι ένα σύνολο ψαλμών. Και διότι είναι έξι οι ψαλμοί που ψάλλονται, γι' αυτό λέγεται εξάψαλμος. Είναι ο τρίτος ψαλμός, ο 37ος ψαλμός, ο 62ος ψαλμός, ο 87ος ψαλμός, ο 102ος ψαλμός και ο 142ος ψαλμός που κάνουν τον εξάψαλμο. Γι' αυτό λέγεται και εξάψαλμος. Θα μείνουμε μέχρι εδώ και θέλω να συνεχίσουμε σε μια άλλη.